Θα μας φέρεις χρυσό στην Ολυμπιάδα του 2000. Θα φέρεις το τρίτο χρυσό. Θα το φέρω. Είμαι σίγουρος. Κάποια μέρα πήρε ένα τηλεφώνημα κατά τις 7.30 ώρα, 8 κλείνα. Ο κύριος Κασόκη θέλει να είναι στο μαγαζί. Αντιλαμβάνεις ότι είμαστε όλοι όρθιοι και πρόσκοποι. Δίστροπος. Παναγία μου και Χριστέ μου. Μια και αισθάνομαι ελεύθερος μέσα στη θάλασσα, η ιδανική ημέρα είναι να φεύγω το πρωί από το σπίτι και δια θαλάσσης να πηγαίνω στο χώρο της δουλειάς μου, στο γραφείο μου. Η συλλογή μου ξεκίνησε γύρω στο 1970, όταν βέβαια μπορούσα να αγοράζω πίνακες. Αλλά η ιδιαίτερη αγάπη μου για την τέχνη και ιδιαίτερα για τα εικαστικά ξεκίνησε από πολύ νωρίτερα, από τα παιδικά μου χρόνια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρεμιέρα του Πριβέ απόψε, Κυριακή 10 Οκτωβρίου. Ιστορική ημερομηνία. Λες να γράψεις ιστορία. Το ελπίζω και το εύχομαι. Για να δούμε όμως καλύτερα τι θα δούμε Πριβέ. Ιδιωτικές αρετές, δημόσιες προβολές. Πολύτιμους λίθους, πολύτιμες προσωπικότητες. Την αθέατη πλευρά. Του φεγγαριού, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τι θα έλεγες όμως να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε με Πύρο Δήμα. Α, μου αναζωπηρώνεις το ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν. Για την Κύπρο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα ξεκινάει η τελευταία φάση της προετοιμασίας για το παγκόσμιο που θα γίνει το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Ναι. Υπήρξαν κάποιες φήμες, ακούστηκε ότι μπορεί να μην συμμετέχεις τελικά λόγω του τραυματισμού σου στη Φιλανδία πέρυσι. Τι πιθανότητες δίνεις να συμβεί τελικά αυτό, να μην συμμετέχεις? Οι πιθανότητες είναι 50-50. Μέχρι αυτή τη στιγμή έκανα δύο προετοιμασίες, πήγε καλά μέχρι στιγμής. Ελπίζω ότι έχω 1,5 μήνα μπροστά, ελπίζω ότι θα το παλέψω μάλλον μέχρι την τελευταία στιγμή. Και εντάξει, έτσι κι αλλιώς θέλω σε αυτό το παγκόσμιο να παίξω. Είναι η πρόκληση για την Ολυμπιάδα, όχι για μένα, είναι για την ομάδα. Πρέπει να μπούμε στην οκτάδα για να πάμε με 8 αθλητές στην Ολυμπιάδα του χρόνου. Υπάρχει ο ενδιασμός μήπως τραυματιστείς περισσότερο, μήπως κάνεις κάποια ζημιά που ενδεχομένως να σου στοιχήσει τη συμμετοχή σου στην Ολυμπιάδα? Μα ήδη αυτό που φοβάμαι και υπάρχει αυτό το 50-50 είναι ότι δεν φορτσάρω στην προπόνηση. Φυλάω το χέρι μου, φυλάω τον ώμο μου για να μην πάθω κανέναν τραυματισμό. Και αυτό είναι αυτό το 50-50. Πώς θα αισθανθείς αν τελικά δεν καταφέρεις να συμμετέχεις στο παγκόσμιο της Αθήνας? Γιατί αυτή τη φορά γίνεται και στην Αθήνα. Υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο. Θα είναι γεμάτο το στάδιο από Έλληνες. Θα σου κοστίσει? Βέβαια θα μου κοστίσει. Δεν είναι. Ο κάθε αγώνας μπορεί να είναι και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι για τον αθλητή. Όλοι οι αγώνες κοστίζουν. Σίγουρα αυτό. Το παγκόσμιο πιο πολύ από όλα, από όλους τους αγώνες που έχω χάσει ας πούμε μέχρι τώρα, θα μου κοστίσει πιο πολύ γιατί είναι μέσα στην Ελλάδα και είναι η πρώτη επαφή που θα έχω με Έλληνες φίλες του. Μάλλον ο πρώτος αγώνας που γίνεται εδώ. Θα έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας φίλαθλος να με δει από κοντά, πράγμα που μέχρι τώρα έχει γίνει μόνο μέσω τηλεοράσης. Αισθάνεσαι κάποιες στιγμές το βάρος της ευθύνης του άριστου αθλητή, του πρώτου αθλητή, του αθλητή που πρέπει να φέρνει συνέχεια χρυσά? Αισθάνεσαι να σε αγχώνει αυτό που σε βαρύνει? Ναι, είναι μια πίεση. Είναι μια πίεση πολύ μεγάλη αυτή, όταν βλέπεις ότι όλος ο κόσμος σου λέει εντάξει, δεν σε φοβόμαστε εσένα. Πονάει το χέρι μου, λέω, δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Δεν σε φοβόμαστε, ζει η πρώτος αυγής. Είναι σίγουρο, είναι δεδομένο. Αυτό μπαίνει στο κεφάλι σου, μπαίνει στο μυαλό σου και θες, δεν θες. Πρέπει να το πολεμήσεις, να το παλέψεις μέχρι τελευταία στιγμή για να είσαι αυτός που θέλει ο κόσμος πλέον. Κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Κάτσε! Χρήστος ο Ιακώβ, με λίγες λέξεις, τι είναι για σένα?
Όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδιά. Πιστεύω ότι ο Χρήστος Ιακώβου είναι φίλος, πατέρας, προπονητής και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν ο Πύρος πάει καλά μια μέρα και χαίρεται εκείνη την ημέρα, ο Χρήστος ναι με χαίρεται για τον Πύρο, αλλά μπορεί να κλαίει άλλους δύο, οι οποίοι δεν πήγαν καλά, οι οποίοι έχουν προβλήματα. Έχει 10 αθλητές και στεναχωριέται για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Έχει μάλλον 10 προβλήματα. Αν ο Πύρος έχει ένα πρόβλημα, ο Χρήστος έχει 10 προβλήματα. Γιατί σας τρέχει τώρα στην Κύπρο 1,5 μήνα πριν, μακριά από τις οικογένειές σας? Γενικώς το κάνει ο Ιακώβου αυτό, μας τρέχει. Μας τρέχει 9 μήνες το χρόνο σε προετοιμασίες για να φύγουμε από τα προβλήματα για την καθημερινότητα, να είναι το μυαλό συνέχεια στην προπόνηση. Ξέρω ότι υπάρχει 1,5 μήνα μπροστά και είναι και πολύς ο χρόνος και λίγος. Απλώς ξέρω ότι τώρα θα μπω στα δύσκολα και μπορεί να περάσω πολλές φορές σε υπερκόπωση και το θέμα είναι ότι θα το περάσω ομαλά ή θα με διαλύσει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορείς να ξέρεις. Ή ένας τραυματισμός να σε πιάσει, να σε αφήσει μια εβδομάδα απ' έξω. Λέμε μια ψήξη. Κοιμάσαι το βράδυ, έχεις αφήσει το παράθυρο ανοιχτό ή το κοντίσιον. Ξυπνάς το πρωί και δεν μπορείς να κουνηθείς. Αυτό το πράγμα σε αφήνει τουλάχιστον 4 μέρες έξω από την προπόνηση. Εγώ δεν έχω χρόνο τώρα να χάσω. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά επειδή ξέρω τον Πύρο ότι είναι 7 ψυχός, ξέρω ότι θα παίξω στο παγκόσμιο. Υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους αναγνωρίζεις την ενεργή συμμετοχή σε αυτό που έφτασες να είσαι σήμερα? Ο πρώτος, ένας ήρωας για όλους εμάς. Ποιοι άνθρωποι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να φτάσεις σήμερα εδώ που είσαι? Σίγουρα σημαντικό ρόλο παίξαν οι γονείς μου, οι οποίοι, εντάξει, η μάνα μου στην αρχή δεν ήθελε να κάνω αστιβαρόν. Δεν της άρεσε που, εντάξει, βάρη μου λέει, θα κάνεις. Δεν της ακουγόταν καλά. Ναι, δεν της ακουγόταν καλά και ήρθε με είδε σε έναν αγώνα μόνο και αυτό ήταν, δεν ξαναπάτησε ποτέ το πόδι της. Ο πατέρας μου με στήριξε πάρα πολύ από την αρχή, γιατί και αυτός είχε κάνει κάποια στιγμή αστιβαρόν, αλλά για ένα μικρό, πολύ μικρό διάστημα. Και στη συνέχεια μπορώ να πω ότι ήταν ο πρώτος προπονητής μου, ο Ιταλός προπονητής που είχα στην Αλβανία, ο Ζωζέφ Κοβάτσι. Και αυτοί που παίξαν το μεγαλύτερο ρόλο μετά, γιατί εγώ, εντάξει, στην Αλβανία θα μπορούσα να γίνω ένας αθλητής μέτριος. Δεν μπορούσα να είχα αυτή την εξέλιξη. Και πραγματικά αυτοί που θέλαν και με βοηθήσαν και με στηρίξανε και μου δώσαν το χέρι ήταν ο Γιάννης Ουσγουρός, ο οποίος με έφερε και στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας τώρα και πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και σίγουρα ο Χρήστος Ιακώβου. Υπάρχουν άνθρωποι που σε έχουν πληγώσει με τη συμπεριφορά τους? Εντάξει, υπάρχουν, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Γιατί εντάξει, όχι καθόλου, απλώς άμα δεν πάθεις δεν μαθαίνεις. Και πιστεύω ότι για μένα ήταν ένα μάθημα αυτό. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο αντικείμενο που έχεις πάρει? Και από ποιον άνθρωπο σου έρχεται κάτι στο μυαλό? Είναι κάτι που έχεις μαζί σου, ένα αντικείμενο, ένα δώρο που αγαπάς? Είναι πάρα πολλά αυτά που, τα αντικείμενα που έχω και αγαπάω και τα φυλάω και τα έχω σαν κοιμήλιο. Είναι από διάφορους ανθρώπους ή... Είναι και από αγνώστους. Mm-hmm. Ας πούμε, θυμάμαι όταν γύρισα από την Ολυμπιάδα του 96, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη φάση όταν στη Συγκρού πήγαινε η πομπή με τα αμάξια, με τα παιδιά, με όλους όλους. Ναι, και έβλεπες από το παιδάκι το μωρό που το είχε η μαμά αγκαλιά μέχρι τον παππού των 80 χρονών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν είδα μια γιαγιά η οποία κούτσα κούτσα η καημένη πήρε φόρα, είχε σταματήσει ευτυχώς το αμάξι εκείνη την ώρα και ήρθε προς το αμάξι και είχε από ένα φυλακτό για όλα τα παιδιά που ήμασταν πάνω στο τζιπ. Και το έχω αυτό το φυλακτό, ναι, το έχω αυτό το φυλακτό.
Δεν θα το ξεχάσω, με πιάσαν τα κλάματα εκείνη την ώρα. Ήταν φοβερό. Υπάρχουν πολλές στιγμές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, ένα γράμμα που μου ήρθε από έναν άγνωστο παππού, συνταξιούχο, ο οποίος μου έστειλε ένα χιλιάρικο και με ένα γράμμα μου έλεγε ότι είμαι ένας συνταξιούχος. Και από το υστέρημά μου σε στέλνω αυτό το ποσό να πιεις ένα κρασάκι στη μια μου. Δεν το έχω χαλάσει βέβαια το χιλιάρικο, το κρατάω, αλλά έχω πιει κρασί στην υγειά του. Είσαι ο άνθρωπος που ξεκίνησε από το μηδέν, ένας απόλυτα αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Ξεκίνησες από το μηδέν και έχεις φτάσει σήμερα στο σημείο που οποιοσδήποτε άνθρωπος θα ονειρευόταν να φτάσει. Πώς αισθάνεσαι? Είμαι πολύ ευχαριστημένος που τα όνειρά μου γίναν πραγματικότητα, γιατί εντάξει, είναι αυτό που είπατε, ότι είναι πολλοί αθλητές που ξεκινάνε με όνειρα για να πετύχουν, για να κάνουν κάτι. Αλλά από όλους αυτούς, πολύ λίγοι είναι αυτοί που φτάνουν να γίνουν ολυμπιονίκες ή παγκόσμιοι αθλητές. Η ομάδα αυτή, σε μία, ας πούμε, στην ομάδα είμαστε 10 άτομα και βλέπεις ότι από τους 10 οι 5 είναι οι κορυφαίοι. Αλλά η κούραση, η ταλαιπωρία, η προπόνηση που κάνουμε είναι η ίδια. Ποιος θα είναι ο τελευταίος αγώνας σου? Κανείς δεν ξέρει. Μέχρι όσο του αντέξεις? Όχι, δεν είναι όσο του αντέξω. Όσο του θα είμαι πρώτος. Θέλω να φύγω πρώτος, γιατί εντάξει, αυτό που είπαμε και πριν, ότι ο κόσμος σε θέλει, έχει μάθει να σε βλέπει πρώτο και θέλει να είσαι πρώτος, και θα προσπαθήσω μέχρι εκεί που θα είμαι πρώτος να συνεχίσω. Θα μας φέρεις χρυσό στην Ολυμπιάδα του 2000? Θα φέρεις το τρίτο χρυσό? Θα το φέρω. Είμαι σίγουρη σε αυτό. Ας ελπίσουμε ότι ο Πύρος θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά, γιατί είναι επτάψυχος. Να σου πω την αλήθεια, Χρήστο, ο Πύρος είναι από τους πιο γλυκείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει, και η οικογένειά του από τις πιο όμορφες οικογένειες, τις πιο ζεστές οικογένειες. Φαίνεται από το βίντεο. Και έχουμε κρατήσει το καλύτερο για τη συνέχεια. Έχουμε την αποκλειστική συνέντευξη της 4χρονης κόρης του Ελένης. Τα παραλυπόμενα θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Είναι για το δεύτερο μέρος. Δεύτερο μέρος με τις πιο πριβές στιγμές του Πύρου Δήμα. Ήταν όρος απαράβατος για να κάνω τη συνέντευξη. Η μικρή Ελένη, το ομολογό μου, ζήτησε να κάνω συνέντευξη πρώτα σε εκείνη και ύστερα στον πατέρα της. Θα διαπιστώσετε όλοι ότι πρόκειται για μία στάρ. Έκανα λοιπόν τη συνέντευξη, ειδού το αποτέλεσμα. Ελένη, έρχεσαι αγάπη μου. Πρόσεξε εκεί το καλώδιο, λουλούδι μου. Μπράβο, αγάπη. Με την Ελένη κάνουμε συμφωνία να μιλήσεις στην κάμερα. Έλα εδώ στον μπαμπά κοντά. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Έτσι. Μου είπες δηλαδή, αν μιλήσουμε και μαζί, θα μιλήσει μετά με τον μπαμπά μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο μπαμπάς λείπει αρκετές φορές, νομίζω, από το σπίτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Κάτι μου έλεγε τώρα ότι είναι αναγκασμένος να λείπει πολύ καιρό από το σπίτι. Εσύ τι σκέφτεσαι, στενοχωριές, όταν ο μπαμπάκας λείπει? Τον παίρνεις τηλέφωνο? Με παίρνει αυτός. Σε παίρνει και τι σου λέει? Για πες μου. Τι σου λέει ο μπαμπάς καλά στο τηλέφωνο? Παρακαλώ, όταν είναι στην Κρήτη, παρακαλώ Κρήτη. Όταν είναι σε σκάφο? Παρακαλώ σκάφο. Και εσύ τι μου λες? Παρακαλώ Λιτόχωρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Θέλετε να τα με το γιογιό? Το παπά τον βλέπει στην τηλεόραση? Ναι. Όταν τον βλέπεις στην τηλεόραση, τι λες, σκέφτεσαι κάτι, του λες κάτι? Τι λες εσύ όταν ο μπαμπάς σηκώνει τα βάρη και με βλέπει στην τηλεόραση? Πώς κάνεις? Μπράβο μπαμπά. Έτσι λες, μπράβο μπαμπά, και χειροκροτείς κιόλας μετά. Mm. Όταν είναι ο μπαμπάς εδώ, πού θέλεις να σε πηγαίνει? Πώς θέλεις να περνάτε τον χρόνο σας? Να πηγαίνουμε στο Λούνα Πάρκ. Είσαι καλός μπαμπάς? Είσαι ο μπαμπάς που θα αγκαλιάσει, θα παίξει, θα τραγουδήσει με τα παιδιά, θα δει ταινίες, βιντεοκασέτες? Με αυτόν τον λίγο χρόνο που έχω, είμαι συνέχεια με τα παιδιά μαζί. Προσπαθώ να είμαι μαζί τους, να τους διαβάζω παραμύθια. Και εντάξει, με τη μεγάλη, ειδικά με την Ελένη,
Πολλές φορές πάμε να την κοιμήσω ειδικά, να τη διαβάσω παραμύθια και πολλές φορές κοιμάμαι εγώ και αυτή είναι ξύπνια. Αλλά αυτό που, εντάξει, προσπαθώ να είμαι μαζί τους όσο έχω ελεύθερο χρόνο. Γεια στην Ελένη. Γεια στην Παλέτη. Υπάρχει και ο Βίκτορας στην οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος, Ελένη. Να το σου πει. Καλώς τον. Πόσο χρόνο είναι ο Βίκτορας? Ο Βίκτορας είναι 1,5. Ενάων. Ενός είναι? 1,5. Και είναι και σαματατζής λίγο ο Βίκτορας. Μπαμπά, εγώ 4 είμαι. Εσύ είσαι 4. 4 είμαι. Είσαι πολύ μεγάλη και έχεις και πάρα πολύ ωραία μάτια εσύ. Και ο Βίκτορας όμως, ο οποίος μας χαρίζει το καλύτερο χαμόγελό του. Πόσο ευτυχισμένος αισθάνεσαι? Μαμά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, αλλά αυτό που λέγαμε, γιατί μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδιά μου και σήμερα είμαι πολύ στεναχωρημένος που φεύγω αύριο το πρωί. Θα μείνεις μακριά από την οικογένειά σου 1,5 μήνα. 50 μέρες. 50 μέρες. Και εύχομαι να τελειώσουν γρήγορα. Αυτό που εύχομαι είναι να τελειώσουν γρήγορα, να γυρίσω γρήγορα, γιατί χάνω μάλλον τα καλύτερα τους χρόνια. Είναι, ας πούμε, είναι τώρα που είμαι μια εβδομάδα εδώ. Και βλέπω τον Βίκτορ να λέει καθημερινά καινούριες λέξεις, να κάνει καινούρια πράγματα, πράγματα τα οποία δεν θα τα χάνεις. Ίσως έχεις την ευκαιρία με το τρίτο, γι' αυτό βάζεις πλώρη. Μακάρι. Εύχομαι. Το εύχομαι αυτό. Ίσως προσπαθείς να κερδίσεις το πρώτο που μακάρι. Θα αγαπάς και τώρα και το καινούργιο μωράκι. Τι θα είναι το μωράκι το καινούργιο? Κοτίτσι. Κορίτσι, ποιο τη χάρη, θα κάνετε ακόμα δηλαδή οι δυο σας, ε? Και τι θα παίζετε, παιχνίδια μαζί, τι θα κάνετε? Τι παιχνίδια λες να παίζετε μαζί, τι σκέφτεσαι? Θα της αγοράσω ένα μικρό πόνι. Αληθινό? Όχι, ψεύτικο. Α, γιατί που δεν το βάζω στο αυτοί. Για πες μου, σε βάζεις ένα ψεύτικο πόνι και... Τι θα της το δώσεις να παίζει? Και τι άλλα παιχνίδια σου αρέσουν να παίζεις? Θα της πάρω ένα παλάτι. Ναι. Τι παλάτι όμως? Να βάζει τις κούκλες της. Α. Θα κάνετε και άλλα παιδιά? Εκτός από το τρίτο που τους άλλους έρχεται σε λίγο. Ποτέ μιλες, ποτέ έλπιζω. Θέλεις πολύ μεγάλη οικογένεια. Θα αγαπάω τα παιδιά, θέλω να έχω μεγάλη οικογένεια. Προς το παρόν όμως... Από δύο δαγκώνει, εγώ θέλω ένα άλλο. Λέω ακόμα αγοράκι μετά από το κότσα. Ο μπαμπάς τι λέει γι' αυτό? Θα κάνετε τρίτο παιδάκι σε λίγο καιρό, θα έχουμε κι άλλο. Θέλεις και τέταρτο? Μπαμπά, τι μετά από το κοτσάκι θέλεις και ένα άλλο αγοράκι? Θα το δούμε. Θα το δούμε, είναι... παιδί μου. Η μαμά είναι κουρασμένη. Κουράστηκε η μαμά, αγάπη μου. Να ξεκουραστεί λίγο η μαμά. Γιατί ο μπαμπάς σου δεν τη βοηθάει καθόλου τη μαμά σου. Δεν είναι πολύ όμορφη οικογένεια, Χρήστο. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε τώρα από πού πηγάζει η δύναμη του Πύρου Δήμα. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα είναι η ευκολία με την οποία τα παιδιά ζητάνε αδελφάκια. Ίσως είναι μια λύση για το δημογραφικό, ξέρεις. Ναι, αλλά κανείς δεν σκέφτεται τις μητέρες που φέρνουν στον κόσμο τα παιδάκια.